Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Τετάρτη σήμερα 2 Ιανουαρίου και είναι νέα από την τηλεόραση του Art Channel Thrakis. Σε επίπεδα άνω του 50% αναμένεται να διαμορφωθούν τα ποσοστά των χειμερινών εκτόσεων που αρχίζουν στις 15 Ιανουαρίου και θα διαρκέσουν μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου. Ενώ πρόγευση για το τι θα ακολουθήσει θα πάρουν οι καταναλωτές αμέσως τις προσεχείς μέρες από τις προσφορές που αρχίζουν και επίσημα πολλά καταστήματα. Σε επίπεδα άνω του 50% αναμένεται να διαμορφωθούν τα ποσοστά των χειμερινών εκτόσεων που αρχίζουν στις 15 Ιανουαρίου, ενώ πρόγευση για το τι θα ακολουθήσει θα πάρουν οι καταναλωτές τις αμέσως προσεχείς ημέρες από τις προσφορές που αρχίζουν και επίσημα πολλά καταστήματα. Η μεγάλη πτώση του τζίρου για το σύνολο της αγοράς αλλά και η μειωμένη κίνηση στις ημέρες των γιορτών παρά τις προσφορές που έφταναν μέχρι το 40% αναγκάζουν τους επιχειρηματίες να αρχίσουν νωρίτερα τις μεγάλες μειώσεις τιμών. Μιλώντας στο Βήμα 99,5, ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Νίκος Κογιουμτζής έκανε λόγο για μείωση του τζίρου κατά 25% κατά τις φετινές γιορτές. Η πτώση του τζίρου αποτυπώνεται και στα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Ο δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο χωρίς τα κάψιμα κατά το μήνα Οκτώβριο 2012 ήταν μειωμένος κατά 16,5% σε ετήσια βάση, ενώ αν συμπεριληφθούν τα κάψιμα, ο τζίρος του λιανεμπορίου σημείωσε μείωση 17,1%. Ειδικά ο Δεκέμβρης, που παραδοσιακά είναι μήνας αγορών, καθώς πραγματοποιείται σε αρκετούς κλάδους του εμπορίου το 50% και πλέον των πωλήσεών τους, το 2012 δεν θύμιζε με τίποτα άλλες χρονιές. Η δε πτώση της κατανάλωσης έπληξε και τις μεγάλες αλυσίδες και τα πολυκαταστήματα. Οι χειμερινές εκτόσεις θα αρχίσουν την 3η 15 Ιανουαρίου 2013 και θα διαρκέσουν έως την 5η 28 Φεβρουαρίου. Ο Υπουργός Εσωτερικών και Βουλευτής Ορδόψης της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Τηλιανίδης, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο κεντρικό δελτίο για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Ροδόπη και γενικότερα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εκφράζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία για τη νέα χρονιά. Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ο Υπουργός Εσωτερικών Ευρυπίδης Τηλιανίδης, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το 2013. Έλεγα ότι μετά από μία άγονη περίοδο, μία περίοδο που πραγματικά αυτό που προείχε ήταν η σωτηρία της χώρας. Μια περίοδο κατά την οποία δυστυχώς, μιλώ για τα 3-4 τελευταία χρόνια, μεγάλα έργα που είχαν ξεκινήσει πριν το 9 έμειναν παγωμένα ή είχαν καταρακωθεί και κάποια από αυτά, ξαναρχίζει μια προσπάθεια πολλαπλάσιας δύναμης για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτά τα οποία είχαν μείνει στη μέση ή να συνεχίσουμε καινούργιες επεμβάσεις. Αναφέρω τρεις κεντρικούς χαρακτηριστικούς στόχους που έχουν τεθεί και που νομίζω ότι κινούνται θετικά, οι οποίοι όταν θα ολοκληρωθούν θα έχουν επίπτωση γενικότερη στην ευρύτερη περιοχή. Ο πρώτος στόχος είναι η υλοποίηση και η κυκλοφορία του κάθε του άξονα. Μένουν 2,5 χιλιόμετρα για να μπορέσει να ανοίξει τουλάχιστον καταρχήν για γεωταχή και αμέσως μετά και για φορτηγά αυτοκίνητα. Στην κατεύθυνση αυτή, μετά και την επιθεώρηση που είχα κάνει με τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα, έχουμε τη δημόσια δέσμευση του Πρωθυπουργού, του κ. Σαμαρά, ενώπιον του Βούλγαρου Πρωθυπουργού κατά την πρόσφατη διυπουργική συνάντηση που διοργανώθηκε στην Αθήνα, ότι τους επόμενους μήνες θα υπάρξει φροντίδα από τον ίδιο για να παραδοθεί στην κυκλοφορία ο δρόμος αυτός. Ένα σχόλιο μόνο θα ήθελα να πω, ότι από αυτό το δρόμο, κατά τη δική μου εκτίμηση και κατά τις μελέτες τις οποίες τουλάχιστον εγώ έχω δει, θα μπορέσει να τονωθεί πάρα πολύ θετικά και η τουριστική και η εμπορική κίνηση στην περιοχή. Σκεφτείτε ότι φέτος το νησί της Θάσου, που είναι ένας πανελλαδικός ή και πανβαλκανικός θα έλεγα, πανευρωπαϊκός προορισμός, το 80% των μεταφερόμενων αυτοκινήτων που πέρασαν μέσα στο νησί προέρχονται από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Αντιλαμβάνεστε ότι μια τέτοια κίνηση, αν διέρχεται με ευκολία από την περιοχή μας, ακόμα και αν δεν διαμένει μόνιμα εδώ, μπορεί να αφήσει πίσω πάρα πολύ σημαντικά οικονομικά ωφέλη. Εγώ προσωπικά όμως πιστεύω ότι θα τονωθεί και η εμπορική κίνηση αλλά και η τουριστική ανάπτυξη της παραλίας μας. Αυτό είναι το πρώτο έργο στόχος για το 2013. Θα γίνει όμως, υπάρχουν τα χρήματα, έχουν εξασφαλιστεί? Τα χρήματα υπάρχουν. Οι δυσκολίες που προκύπτουν οφείλονται στην κατάσταση της κατασκευαστικής εταιρείας, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητος. Η πολιτεία έχει πέσει απάνω για να μπορέσει με τον Α ή Β τρόπο να ολοκληρωθεί το έργο εντός του 2013, αρχές τους πρώτους μήνες του 2013, ώστε να είμαστε έτοιμοι να το αξιοποιήσουμε οικονομικά και αναπτυξιακά ως το καλοκαίρι του 2013. Το δεύτερο, κατά τη γνώμη μου σημαντικό, που συνδέεται με αυτό, είναι η απόφαση του Υπουργείου Τουρισμού και των ελληνικών τουριστικών ακινήτων να προχωρήσει σε αποκρατικοποιήσεις των τουριστικών υποδομών της παραλίας. Μιλώ για το Κάμινγκ Φαναρίου, για την περιοχή εκείνη, την παράκτεια ζώνη, η οποία μέχρι τώρα παρέμενε ανεκμετάλλευτη. Ξεκαθαρίζει το θεσμικό τοπίο εκεί. Συμμετέχει βεβαίως και ο Δήμος Κομωτινής σε αυτό,
Αλλά σε κάθε περίπτωση δρομολογείται πια μια πιο σύγχρονη μέθοδος εκμετάλλευσης της περιοχής με πολλά ωφέλη και για τον Δήμο το δικό μας, αλλά και για τον νομό ολόκληρο. Το τρίτο είναι ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα την τελευταία εβδομάδα για το ζήτημα του νοσοκομείου που είχε ξεκινήσει, όπως ξέρετε, την προηγούμενη περίοδο με πρωτοβουλία και του συναδέλφου του Γιώργου του Πεταλωτή τότε. Και ήταν ένα έργο το οποίο καρκινοβατούσε από το παρελθόν και είχαμε προσπαθήσει τότε να το δώσουμε μια όθηση. Προχθές έγινε μια σύσκεψη που την προκάλεσα εγώ στο Υπουργείο Υγείας. Είχε προηγηθεί παρέμβασή μου προς δύο υπουργούς για να επισπευθεί η έκδοση της άδειας των όρων οικοδόμησης, όρων δόμησης μάλλον, από τους υπουργούς περιβάλλοντος και υποδομών. Πήραμε τις υπογραφές από εκεί και αμέσως μετά έγινε η σύσκεψη, παρουσία και του Περιφερειάρχη και του Διοικητή του Νοσοκομείου, του Πρόεδρου και Διευθύνων του Συμβούλου της ΔΕΠΑΝΟΜ και του Υπουργού Υγείας στο Υπουργείο Υγείας, όπου εκεί δόθηκε προγραμματισμός πια για τα επόμενα βήματα. Στις 3 Ιανουαρίου υπογράφεται και η σχετική υπουργική απόφαση που αναθέτει στη ΔΕΠΑΝΟΜ την κατασκευή του νέου νοσοκομείου. Παράλληλα, τρέχουν οι διαδικασίες από το Δήμο Κομωτινής, από τον Δήμαρχο και από τον Περιφερειάρχη για να βγουν οι όροι δόμης, περιβαλλοντικοί όροι και όλα αυτά, τα οποία πρέπει να βγουν εδώ, οι τοπικές άδειες. Και στη συνέχεια, εάν τα βήματα ακολουθούν με αυστηρότητα, ευελπιστούμε ότι θα έχουμε το έργο δημοπρατημένο στο τέλος του καλοκαιριού και θα μπει, ας το πούμε, θεμέλιος λίθος πριν το τέλος του έτους. Αυτός είναι ένας δεύτερος μεγάλος στόχος για το 2013. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι πρέπει παράλληλα να παλέψουμε όχι μόνο για το κτίριο, αλλά και για τη σωστή και άρτια στελέχωση, ώστε να μπορέσουν να λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα που τόσα χρόνια αντιμετώπιζε το παλαιό νοσοκομείο. Και το τρίτο και μεγάλο επίσης ζήτημα για την περιοχή, όσο και αν κάποιοι προσπαθούν να το υποτιμήσουν, είναι η επαγγελματική πια λειτουργία του μεγάρου μουσικής και συνεδριακού μεγάρου Κομωτινής, ενός έργου το οποίο είχα την ευκαιρία να το ολοκληρώσω με 21 εκατομμύρια προϋπολογισμό την προηγούμενη κυβερνητική μου θητεία, πριν το 2009. Προχθές εγκρίθηκαν 150.000 ευρώ για τα λειτουργικά του κόστη φέτος. Και ολοκληρώνεται με παρέμβαση και του ίδιου του Υπουργού Πολιτισμού, του κ. Τζαβάρα, ο οργανισμός του Μεγάρου Μουσικής Κομωτινής. Η Κομωτινή θα είναι η τρίτη πόλη στην Ελλάδα που θα έχει έναν ολοκληρωμένο, δομημένο οργανισμό πολιτιστικής και συνεδριακής δράσης, κάτι το οποίο της προσφέρει τη δυνατότητα να φιλοξενεί μεγάλες εκδηλώσεις εθνικής εμβέλειας ή και θα έλεγα περιφερειακής εμβέλειας, ενώ τα Βαλκάνια, πανβαλκανικής εμβέλειας, κάτι το οποίο μπορεί να φέρνει στην πόλη κόσμο και να δημιουργεί μια πρόσθετη εμπορική κίνηση αν αυτό οργανώνεται σωστά. Ήδη έχω μιλήσει με αντίστοιχες μουσικές σκηνές στην Γερμανία και έχω ζητήσει τις αδελφοποιήσεις με οργανισμούς εκεί, ενώ αντίστοιχη σύσκεψη με το Συμβούλιο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης θα ακολουθήσει, προκειμένου ο προγραμματισμός και αυτών των κέντρων να επεκταθεί και να συμπεριλαμβάνει και την Κομωτινή, για να μπορέσουμε έτσι να δημιουργήσουμε μια περαιτέρω κίνηση. Αυτά είναι τρία σημαντικά έργα που νομίζω ότι μπορούν να επηρεάσουν και οικονομικά την ζωή της πόλης και του νόμου. Παράλληλα, παρακολουθούμε εκκρεμότητες που υπάρχουν στα ζητήματα τα αγροτικά, με καθυστερημένες αποζημιώσεις, με μη καταβολή χρημάτων από λανθασμένες δορυφορικές αποτυπώσεις, με την λειτουργία του κέντρου του ΟΠΟΚΕΠΕ στο κόσμο κτλ. Είναι μια σειρά από ζητήματα, την περαιτέρω ενίσχυση και ενδυνάμωση του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, την προστασία της σχολής ΑΣΠΕΤΕ που δημιουργήθηκε στις ΑΠΕΣ. Με υπουργική απόφαση παρατείνεται μέχρι την επόμενη Τρίτη, 8 Ιανουαρίου, η προθεσμία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας 2013, καθώς και για την κατάθεση των πινακίδων. Με υπουργική απόφαση παρατείνεται μέχρι την επόμενη Τρίτη, 8 Ιανουαρίου, η προθεσμία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας 2013, που έλυγε κανονικά τη Δευτέρα, καθώς και για την κατάθεση των πινακίδων κυκλοφορίας. Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, Γιώργου Μαυραγάνη, η προθεσμία για την επρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2013, που έλυγε στις 31/12/2012, καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια κινησία, παρατείνεται έως και τις 8/1/2013, αναφέρει σχετική ανακοίνωση. Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων, Χάρης Θεοχάρης, είχε προαναγγείλει ότι η πληρωμή των τελών αναμένεται να παραταθεί για τη Δευτέρα ή την Τρίτη. Μέχρι την Πέμπτη, 860.000 πολίτες είχαν προσέλθει για να εξοφλήσουν τα τέλη κυκλοφορίας, δημιουργώντας ρεκόρ προσέλθειας
προσέλευση σε μία ημέρα. Την Παρασκευή ο αριθμός εκτιμάται ότι ανήλθε κοντά στο εκατομμύριο. Τα έσοδα του δημοσίου από τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται μέχρι στιγμής στα 950 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τον κύριο Δοχάρη. Ο στόχος του προϋπολογισμού είναι 1,25 δισεκατομμύρια ευρώ. Μέχρι στιγμής περίπου 80.000 φορολογούμενοι κατέθεσαν τις πινακίδες κυκλοφορίας στην εφορία. Πέρσι τις είχαν καταθέσει περίπου 100.000. Ολοκληρώθηκαν οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Κομωτινής στην κεντρική πλατεία με την ομάδα θεάματος Καμπέρα από τη Θεσσαλονίκη, η οποία ψυχαγώγησε τα παιδιά με μια μοναδική παράσταση. Με τον καλύτερο τρόπο ολοκληρώθηκαν οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Κομωτινής στην κεντρική πλατεία. Συγκεκριμένα η ομάδα θεάματος Καμπέρ ψυχαγώγησε τα παιδιά με μια μοναδική παράσταση. Τελειώνουμε σήμερα τις εκδηλώσεις μετά από 18 μέρες. Όλες τις μέρες που τις είχαμε αφιερωμένες στα παιδιά. Σήμερα κλείνουμε με τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης του Δήμου μας. Όπως βλέπετε έχουμε συμμετοχή και πιστεύουμε ότι σε λίγο θα είναι και περισσότεροι. Νομίζω ότι αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε το κάναμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτά είναι. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Τα παιδιά είναι ευχαριστημένα. Έχουμε πάλι τους καμπέρ από τη Θεσσαλονίκη και τα δικά μας παιδιά που είναι ο Άγιος Βασίλης και το Ξωτικό. Θα τους δώσουν λίγη χαρά και για σήμερα και από εκεί και μετά. Εύχομαι καλή χρονιά, να είναι δημιουργική για όλους μας, να έχουμε υγεία, υπομονή και επιμονή, γιατί πιστεύω ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες και για τον τόπο μας και για το Δήμο μας, για όλους μας. Ένα από τα μέλη της ομάδας Καμπέρ ήταν και ο 60χρονος ξυλοπόδαρος Νίκος, ένας από τους γυριότερους του κόσμου. Πιστεύω ότι είμαι ένας από τους γυριότερους του κόσμου, γιατί είμαι 60 χρονών. Σε λίγες μέρες θα βγω σύνταξη, λοιπόν. Και στην ομάδα βέβαια είχαμε και τον μικρότερο σε ηλικία, αλλά τώρα μεγάλωσε και μου έγινε ολόκληρη κοπέλα. Συμμετέχουμε και εμείς σε εκδηλώσεις του Δήμου Κομωτινής, σε αυτή την ομορφιά εδώ πέρα στην πλατεία. Πιστεύω το χρόνο να είναι καλύτερο και να είμαστε και πιο μόνιμα εδώ πέρα. Λοιπόν, να βάφουμε κάθε μέρα τα παιδάκια, να κάνουμε μπαλόνια, να κάνουμε εκδηλώσεις. Λοιπόν, όλο μου το ύψος, παρόλο που φέρουμε πάρα πολύ ψηλό, είναι 2,30. Έτσι. 1,70 είμαι εγώ και 50 πόντους είναι τα ξυλοπόδαρα. 2,20 και 50 πόντους είναι τα ξυλοπόδαρα. Λοιπόν, πιστεύω λοιπόν ότι είμαι ίσως ο μεγαλύτερος στην Ελλάδα και από τους μεγαλύτερους στον κόσμο. Σε ηλικία εννοώ, όχι στο ύψος, γιατί φορέσαμε ξυλοπόδαρα και ένα και 20. Σκεφτείτε τώρα, ένα 20 αυτά και ένα 70 εγώ, φτάσαμε στα 2,90. Αυτό όμως έγινε στο Millennium, στη Θεσσαλονίκη, το 2000. Τότε που είχαμε εκδήλωση στη Χρυσούπολη και για να φτάσουμε στη Θεσσαλονίκη, αναγκαστήκαμε να σμπρώχνουμε το αυτοκίνητο από τη χιονοθύελλα. Σήμερα τι ωραία μέρα, θα βγει και σε λίγο και ο ήλιος. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας και το Κεσαρίον. Ο Κεσαρίον είναι ο μικρότερος ομάδος σε μέγεθος, όχι σε ηλικία. Εντάξει, είναι ο σκύλος μας. Κέσαρ, έλα εδώ. Αυτός εδώ είναι ο Κεσαρίωνας. Λοιπόν, τον παίρνουμε μαζί μας όπου και να πάμε. Σε εκδηλώσεις που κάναμε ακόμα και στο Λονδίνο, τον είχαμε μαζί. Βγάλαμε πιστοποιητικά, τον είχαμε διάφορα εκεί και τα λοιπά. Ο Κεσαρίωνας. Βέβαια έχουμε και τα ξωτικά μας εκεί πέρα, το στριμμένο αυτό με τα γυαλιά, ναι, το οποίο κάνει μπαλόνια για τα παιδάκια, και την άλλη, η οποία είναι και αυτή λίγο σαν και εμένα μεγάλη, από δίπλα, που βάφει τα παιδάκια, αλλά αυτή δεν κάνει ζωγραφιές, κάνει αριστουργήματα. Ο Άντι Αντίλοβιτς είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που δεν υπολογίζονται από τον Παύλο Δερμιτσάκη για τη συνέχεια της φετινής χρονιάς του Πανθρακικού, ενώ κάτι ανάλογο αναμένεται να συμβεί με τον Χρήστο Μελίση και τον Βαγγέλη Κοτοβουλίδη.
Ο Άντι Αντίλοβιτς έχει αρχίσει να μετράει διαντίστροφα όσον αφορά την παρουσία του στο ρόστερ του Παθρακικού. Ο Βόσνιος τερματοφύλακας είναι χαρακτηριστικό, έχει αγωνιστεί μόλις στον ντεμπούτο του Παύλου Δερμιτζάκη. Συγκεκριμένα, ο Αντίλοβιτς αγωνίστηκε για τελευταία φορά με την ομάδα της Κομωτινής στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Στην τελευταία ήττα του Παθρακικού, με 2-1 από τον Ατρόμητο και έκτοτε ο Δημήτρης Κουτσόπουλος είναι μόνιμα βασικός κάτω από τα δοκάρια. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ο Δερμιτζάκης δεν θα κινηθεί εν ώψη και της μεταγραφικής περίοδου του Ιανουαρίου για την έβριση άλλου τερματοφύλακα. Υπενθυμίζετε πως παρελθόν από το Παθρακικό αποτελεί ήδη ο Σάκης Πρίτας, έκλεισε στη Σκόντα Ξάνθη, ενώ κάτι ανάλογο αναμένεται να συμβεί και με τον Χρήστο Μελίση που απουσίαζε από την προπόνηση. Εκτός των δύο και ο Βαγγέλης Κοντογουλίδης, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, θα κληθεί να λύσει το συμβόλαιό του με το τεχνικό της ομάδας της Κομωτινής να κινείται για την έβριση επιθετικού. Αυτά ήταν τα νέα μέχρι αυτή την ώρα από τη τηλεόραση του Art Channel Thrakis. Από όλους εμάς, καλή σας νύχτα.